κηρυχτή είναι. Ή μάλλον θα επιχειρήσει καλύτερα ο μιλητής, τον οποίο θα παρουσιάσω στη συνέχεια, να δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που αφορούν την οικονομική κρίση και φυσικά την πολιτική του χώρου του συνασπισμού. Ο Γιάννης Μιλιός είναι καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Τον Οκτώβριο του 1982 ίδρυσε μαζί με άλλους την τριμηνιαία επιθεώρηση οικονομικής και πολιτικής θεωρίας θέσης, στην οποία μέχρι σήμερα είναι διευθυντής. Είναι συγγραφέας περισσότερων από 200 άρθρων σε ελληνικές και διεθνείς εκδόσεις. Πέραν της ελληνικής, τα κείμενά του έχουν κυκλοφορήσει στην αγγλική, γερμανική, γαλλική, ιαπωνική, ιταλική και τουρκική γλώσσα και από ό,τι μας πληροφόρησε τώρα που ήρθε και σε άλλες γλώσσες. Μαζί με άλλους, σε συλλογικό δηλαδή επίπεδο, έχει αρκετές εκδόσεις ως τώρα, βιβλία δηλαδή, θα αναφέρω κάποια από αυτά. Υπεριαλισμός, χρηματοπιστωτικές αγορές, κρίση. Η θεωρία του Μάρξ για τον καπιταλισμό. Εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση. Τρόποι παραγωγής και μαρξιστική ανάλυση. Εκπαίδευση και εξουσία. Είναι κάποια από αυτά. Παράλληλα, ο Γιάννης Μιλιός είναι υπεύθυνος της οικονομικής πολιτικής του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ. Του δίνω το λόγο και τον ευχαριστούμε για την παρουσία του. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια στιγμή αρκετά κρίσιμη σήμερα που βρισκόμαστε εδώ να συζητήσουμε και για τα οικονομικά πράγματα στη χώρα μας και για ολόκληρη την Ευρώπη. Ζούμε μια κρίση πρωτόγνωρη τις τελευταίες δεκαετίες. Νομίζω ότι μπορεί να συγκριθεί μόνο με την κρίση του 1929-35, τη μεγάλη κρίση του Μεσοπολέμου, και τα χαρακτηριστικά της παρούσας κρίσης αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα έντονα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη βιώνει ένα τεράστιο πρόβλημα δημόσιου χρέους, ένα τεράστιο πρόβλημα εξυπηρέτησης αυτού του χρέους, δηλαδή αξιοπιστίας του δημόσιου χρέους της. Κάτι το οποίο κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί λίγα μόλις χρόνια πριν. Χθες η Ιταλία εξέδωσε διετή ομόλογα για την κάλυψη του χρέους της και το επιτόκιο το οποίο μπόρεσε να πάρει ήταν 7,8% για διετή. Πίτσα. Για τα δεκαετή θα ήταν ασφαλώς υψηλότερο και πάνω από το 6% ένα χρέος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Χθες επίσης η Ιταλία εξέδωσε ομόλογα εξαμηνιαίας διάρκειας. Τα εξαμηνιαία ομόλογα έχουν συνήθως τα πιο χαμηλά επιτόκια και σας θυμίζω ότι τον Οκτώβριο όταν η Ελλάδα είχε εκδώσει εξαμηνιαία ομόλογα, το επιτόκιο ήταν 4,86%, 4,9% τον Οκτώβριο. Χθες της Ιταλίας ήταν 6,5%. Πάνω από ό,τι ήταν της Ελλάδας τον Οκτώβριο. Επίσης, η προηγούμενη έκδοση λίγους μήνες πριν των ομολόγων της Ιταλίας ήταν 3,5%. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τα επιτόκια από το 3,5 πήγαν 6,5. Στις 23 Νοεμβρίου, λίγες μέρες πριν, η Γερμανία εξέδωσε ομόλογα δεκαετούς διάρκειας 6 μόλις δισεκατομμυρίων ευρώ. Με το μέγεθος που έχει η Γερμανία, που είναι μια χώρα 82 εκατομμυρίων, και αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι είναι ελαφρώς πιο ψηλό το επίπεδο ανάπτυξης της Γερμανίας από την Ελλάδα, είναι η Ελλάδα στο 92% της Ευρωζώνης, στο 90% τώρα, και η Γερμανία είναι στο 103-104% εκεί περίπου,
Αντιστοιχεί αυτό σαν να είχε εκδώσει η Ελλάδα ομόλογα 400 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτή η έκδοση δεν καλύφθηκε. Καλύφθηκε κατά 65% και το υπόλοιπο 35% το κάλυψε η Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας. Επομένως βρισκόμαστε σε μια κρίση χρέους η οποία αφενός δεν έχει προηγούμενο, αφετέρου και αυτό να μην το ξεχνάμε, πλήττει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως πώς θα χαρακτηρίζαμε τις απόψεις που λένε ότι το πρόβλημα της κρίσης χρέους στην Ελλάδα είναι ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων που ήταν οκνηροί και πλημελώς εργαζόμενοι. Εγώ το χαρακτηρίζω πολιτική χυδαιότητα. Αυτή η πολιτική χυδαιότητα φτάνει στα όρια της πυθούς της. Η αριστερά είναι η πρώτη πολιτική δύναμη η οποία είχε εντοπίσει ποτέ τη διαφθορά και τα προβλήματα που έχει το ελληνικό δημόσιο, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα από το ζήτημα που μιλάμε. Ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δημιούργησαν το πρόβλημα ή οι εργαζόμενοι δημιούργησαν το πρόβλημα της κρίσης χρέους στην Ευρώπη. Είναι ένα εντελώς άλλο ζήτημα. Το ζήτημα της διαφθοράς είναι το ζήτημα του δικοματισμού, θα συζητήσουμε γι' αυτό αργότερα αν θέλετε. Και της αρχιτεκτονικής που φτιάχνεται για τη σχέση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Και όταν λέω ιδιωτικό τομέα εννοώ τα μεγάλα συμφέροντα των εργολάβων, των καναλαρχών κτλ. Από εκεί προκύπτει το πρόβλημα, από τον τρόπο που γίνανε και χρηματοδοτηθήκαν οι Ολυμπιάδες κτλ. Όχι από την οκνηρία των δημοσίων υπαλλήλων. Το αναγνωρίζαμε και το λέγαμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα, αλλά είναι άλλο ζήτημα να λέμε ότι η κρίση χρέους προκύπτει από εκεί. Πρέπει λοιπόν να δούμε δύο πράγματα. Πρώτον, από πού προκύπτει η κρίση χρέους και τι είναι. Και δεύτερον, ποιες εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν, που είναι οι προτάσεις της αριστεράς. Η κρίση χρέους είναι παράγωγο φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα μιας άλλης κατάστασης. Όπου η άλλη κατάσταση είναι πρώτα απ' όλα η παγκόσμια οικονομική κρίση που αρχίζει το 2007. Η παγκόσμια οικονομική κρίση είναι συστημική, είναι βαθιά, έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί τις τελευταίες δεκαετίες το καπιταλιστικό σύστημα διεθνώς και ιδίως στις χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού. Ξεκίνησε, όπως ξέρετε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε ως επίκεντρο τη χρηματοπιστωτική σφαίρα. Μας αρέσει στις κατηδίαν συζητήσεις μας, επαναλαμβάνοντας πράγματα που γράφονται στις εφημερίδες, να περιγράφουμε τη χρηματοπιστωτική σφαίρα ως μια σφαίρα κερδοσκοπίας ή καζίνο. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι η καλύτερη, δεν είναι τόσο ακριβής για να μας επιτρέψει να κατανοήσουμε περί τίνος πρόκειται. Η χρηματοπιστωτική σφαίρα είναι η σφαίρα χρηματοδότησης όλης της καπιταλιστικής οικονομίας. Όντας μηχανισμός χρηματοδότησης είναι ταυτόχρονα μηχανισμός ελέγχου και επιβολής κανόνων. Είναι η καρδιά του συστήματος, παράγει το χρήμα με μορφή δανείων κυρίως, που είναι το αίμα του ίδιου του συστήματος. Να σας το πω με ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ας φανταστούμε ότι είμαστε στον πρώιμο καπιταλισμό, αυτόν που περιγράφει η κλασική αγγλική λογοτεχνία του Σέξπιρ και του Μάρλοου, και έχουμε μπροστά μας τους δύο αυτούς ήρωες, τον έμπορο της Βενετίας του Σέξπιρ, αρχές του 17ου αιώνα είμαστε, και τον Εβραίο της Μάλτας του Μάρλο. Ή αν θέλετε το Σάιλοκ πάλι από τον έμπορο της Βενετίας του Σέξπιρ. Όταν ο έμπορος της Βενετίας θα πάει στην Βόρειο Αφρική να αγοράσει μεταξωτά μπαχαρικά και άλλα προϊόντα να τα πουλήσει στη Βενετία και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, δεν θα κουβαλάει μαζί του πώς το λένε, πουγκιά με χρυσάφι. Δεν θα κουβαλάει πρώτον επειδή είναι επικίνδυνο, μην του το πάρουν οι πειρατές και τέτοια, αλλά κυρίως δεν θα τα κουβαλάει τα πουγκιά με το χρυσάφι επειδή δεν τα έχει. Αυτό που έχει μαζί του είναι διάφορα χαρτιά, υποσχετικά συμβόλαια που του έχει δώσει ο Εβραίος της Μάλτας, και που λέει στον κάτοχο αυτού του χαρτιού, πληρώστε έναντι της παρούσας απόδειξης το ποσό τόσων σκούδων.
Γιατί μπορεί να κάνει τη δουλειά του με αυτόν τον τρόπο? Διότι ο Εβραίος της Μάλτας είναι έμπιστος, δηλαδή έχει πίστη. Δηλαδή είναι στυλοβάτης του πιστωτικού συστήματος. Και το χαρτί αυτό, οποιοδήποτε το δει, το θεωρεί χρήμα και είναι έμπειρο και κάνουν δουλειές με αυτό. Θα πάει λοιπόν ο έμπορος στην Βενετία, θα αγοράσει ό,τι είναι να αγοράσει, επιβάλλοντας μια πειθαρχία και μια εργασιακή κατάσταση στους ναύτες του και όσους άλλους συναλλάσσεται μαζί τους, θα τα πουλήσει στην Ευρώπη, σε ένα χρόνο θα έχει κάποια κέρδη, ας πούμε ως τα 1000 σκούδα που έχει δανειστεί ή που χρησιμοποιεί θα βγάλει 1200 και τα 100 θα τα δώσει ως τόκο στον χρηματοδότη του, στον μηχανισμό χρηματοδότησής του, στον Εβραίο της Μάλτας. Θα έρθει όμως ο Εβραίος της Μάλτας και θα του πει: κοίταξε φίλε μου, παρακολουθώ τη δραστηριότητά σου, διότι στο κάτω-κάτω δικά μου είναι τα λεφτά με τα οποία κάνεις τη δραστηριότητα και βλέπω ότι ξεκινάς κάθε Φεβρουάριο που έχει πολλές φουρτούνες και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Επίσης ναυτολογείς τα πληρώματά σου εδώ από τη Βενετία και τα τελευταία χρόνια με τους εργαζόμενους στη Βενετία δεν πάμε πολύ καλά, γιατί γίνονται όλα απεργίες, ζητάνε αυξήσεις μισθού και κοίτα, έχω παρακολουθήσει και ξέρω 3 φορές σταματήσανε στα λιμάνια και είπανε δεν προχωράμε παρακάτω, κάνουμε στάση εργασίας και σταματάει το πλοίο αν τυχόν δεν μας αυξήσει το μισθό και αν δεν μας σταματήσεις να έχεις χρωστούμενα σε εμάς, να μας δώσεις τους μισθούς που μας χρωστάς εδώ και τώρα. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, πας και παίρνεις τα μεταξωτά και τα μπαχάρια από το Κάιρο που δίπλα είναι η πλατεία Ταχρίρ και γίνονται όλες αυτές οι κινητοποιήσεις και οι συγκρούσεις ακόμα και τώρα που μιλάμε και τι πράγματα είναι αυτά, σταματάνε τα εργοτάξια και τα εργαστήρια να παράγουν τα μεταξωτά και όλα αυτά είναι σημαντικοί κίνδυνοι για τα λεφτά μου. Εγώ σε δανείζω και εσύ βάζεις τα λεφτά μου σε κινδύνους. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, θέλω 15% επιτόκιο, όχι 10% που είχαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, αν βγάζεις 200 στα 1000, θα μου δίνεις τα 150 εμένα. Ζορίζεται ο έμπορος της Βενετίας. Και πηγαίνει στο πλήρωμά του και λέει: κοιτάξτε, αγαπητοί μου, σε ένα πλοίο επιβαίνουμε όλοι. Αν γίνει ακριβή χρηματοδότηση, και εσείς δεν θα έχετε μισθό και εγώ θα κάνω απολύσεις. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν δεχτείτε μειώσεις μισθών, μπορώ να πάω δίπλα στη Γένοβα όπου οι μισθοί είναι χαμηλότεροι. Θα ναυτολογήσω εκεί τα πληρώματά μου. Και επίσης θα σταματήσουμε να πηγαίνουμε στην Αίγυπτο, θα φεύγουμε Αύγουστο που είναι καλύτερος ο καιρός και θα παίρνουμε τα εμπορεύματα από το Μαρόκο που είναι λίγο χειρότερης ποιότητας, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα βολέψουμε, δεν θα έχουμε αυτές τους κινδύνους με τις κινητοποιήσεις. Αν λοιπόν τα κάνει όλα αυτά, θα ξαναπέσει το επιτόκιο. Η αντίθεση ανάμεσα στους δύο θα αυλυνθεί. Ο έμπορος της Βενετίας μπορεί να τον λέει όπως θέλει τον Εβραίο της Μάλτας, κερδοσκόπο, αλήτη, κλέφτη, ό,τι θέλει μπορεί να λέει, αλλά στην πραγματικότητα είναι συνεργάτης. Και όλη αυτή η ιστορία που έγινε δημιούργησε μια πίεση, την οποία σε τελευταία ανάλυση δέχτηκαν οι εργαζόμενοι. Μπήκανε στη λογική ότι βρίσκονται όλοι σε ένα πλοίο και πρέπει να δουλέψουν στην ίδια κατεύθυνση που είναι η συμπίεση του μισθού, η περικοπή των επιδομάτων, η εντατικοποίηση της εργασίας και τέτοια, διότι αλλιώς το πλοίο δεν πηγαίνει καλά. Λοιπόν, αν φανταστούμε αυτό το σύστημα, όπου δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο απομονωμένοι, τα δύο αυτά απομονωμένα οικονομικά υποκείμενα, αλλά έχουμε ένα σύστημα με πάρα πολύ πυκνές χρηματοδοτικές ροές, με δανειστές που δανείζουν όλους όλα, με δάνεια τα οποία έχουν κατακλείσει όχι μόνο τον μεγάλο επιχειρηματία, αλλά και τη μικρή επιχείρηση και το νοικοκυριό και το στεγαστικό δάνειο και το φοιτητικό δάνειο και την πιστωτική κάρτα και τη χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων και τη χρηματοδότηση των κρατών και τα πάντα έχουμε το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στο οποίο συμμετέχουμε κι εμείς, ως δανειζόμενοι πρώτα απ' όλα, και στις αναπτυγμένες χώρες σαν τις δικές μας οι δανειζόμενοι είναι πάρα πολλοί, διότι υπάρχουν ευρείες μεσαίες τάξεις και οι ευρείες μεσαίες τάξεις έχουν να προσφέρουν εγγυήσεις για να πάρουν δάνειο, δηλαδή έχουν ένα ακίνητο και παίρνουν στεγαστικό δάνειο, αυτό το ίδιο ακίνητο που αγοράζουν, έχουν μια μικρή επιχείρηση, αλλά και ως δανειστές, γιατί έχουν καταθέσεις και τις βάζουν
στην τράπεζα ή οπουδήποτε αλλού και από την τράπεζα δουλεύει αυτό το πράγμα. Δεν είναι πια ο Εβραίος της Μάλτας, είναι ένα διάχυτο σύστημα όπου ο καθένας μπορεί να δανείσει τον καθένα, ο έμπορος των αυτοκινήτων σας δανείζει λέγοντας ότι το πληρώνετε σε 200 δόσεις σε 25 χρόνια αυτό είναι ένα τρόπος δανείου, ανεβάζει την τιμή, είναι ένα επιτόκιο από πίσω κτλ. Αν λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, είναι το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα όπου έχει αυτόν τον ισχυρό διευθυντικό μηχανισμό που είναι η χρηματοπιστωτική σφαίρα.